Κλειστό σε ένδειξη διαμαρτυρία έμεινε σήμερα το κολλημητήριο Χανίων μετά την απόφαση που έλαβαν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του ναυτικού ομίλου, οι οποίοι μάλιστα σε ανακοίνωσή του κάνουν λόγο για εμπαιγμό όσον αφορά το θέμα των πισινών. Μετά από πρόταση των συλλόγων, αποφασίστηκε αυτή σήμερα η κινητοποίηση, μια παράσταση διαμαρτυρία ουσιαστικά, με κλείσιμο όμως ολοήμερο κλείσιμο των κολλημητικών δεξαμενών. Και θέλω να πω όχι τη 50 πισίνα, γιατί η κινητοποίηση. Και όλο αυτό το οποίο βλέπετε και γίνεται αυτές τις μέρες δεν γίνεται για την πισίνα 50 μέτρων. Γίνεται για τις μικρές πισίνες, την πισίνα 25 μέτρων, την πισίνα του Σιλοάμ δηλαδή, γιατί μένοντας αυτή ανοιχτή βαφτίζουμε τις αμαρτίες μας, και την πισίνα 12,5 μέτρων. Πρέπει, άσχετα με ποιος φταίει και ποιανού δικαιοδοσία είναι και ποιος πρέπει να λύσει το πρόβλημα, ότι πρέπει η πισίνα να θερμαίνεται και τα ντουζ, ώστε τα παιδιά που έρχονται εδώ, αλλά πιο λίγο, άλλα περισσότερα χρόνια, να αθλούνται κανονικά, επί κανονικές συνθήκες. Τη στιγμή που εμείς αγωνείς και τους φόρους μας πληρώνουμε και το μηνιάτικο εδώ στον ΟΧ καταβάλουμε. Ο Δήμος προφανώς και θα συμπαρασταθεί στο ναυτικό μου Χανίων με όποιες δυνάμεις έχει. Δεν γνωρίζω τι ποσά, αν αυτό με ρωτάτε, δινόντουσαν παλαιότερα. Γνωρίζω ότι η γενικότερη συγκυρία είναι δύσκολη και αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα σε πολλά μέτωπα, αλλά σαν Δήμος Χανίων συμπαραστεκόμαστε στην προσπάθεια του ΝΟΧ Χανίων. Όπως επισημαίνουν μάλιστα οι σύλλογοι, αθλητές, γονείς αλλά και παιδιά, τα πράγματα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο με τον ναυτικό όμιλο να αδυνατεί άλλο να κρατήσει ανοιχτές τις πισίνες. Πιστεύω ότι η πισίνα πρέπει να μείνει σε πλήρη λειτουργία, διότι είναι ένας τρόπος και εμείς να δίνουμε την ενέργεια που έχουμε. Και έχει γίνει πλέον ένα συνήθειο για μας. Με αυτό χαιρόμαστε, με αυτό ζούμε. Αυτό που ζητάμε είναι να πει η πολιτεία επιτέλους, εάν θέλει ένα κολλημητήριο δημόσιο στην πόλη να μπορεί να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, εφόσον το θέμα είναι πολιτικό, πολιτική πρέπει να είναι και η λύση. Και αυτό το οποίο ζητάμε και το οποίο θα κάνουμε στο επόμενο βήμα είναι να συζητήσουμε από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του Αθλητισμού, τον κύριο Ανδριανό, με μια επιστολή που θα του στείλουμε και την υπογράφουν όλοι. Σύσσωμη και η κολυμπητική κοινότητα, να δώσει μια πολιτική λύση στο πρόβλημα.